Και ο λόγος του είναι αντιπεριφερειακά για την καρδιά του κ. Γιαννακούρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι φανερό ότι όλες οι πλευρές του Συμβουλίου είναι υπέρ της άποψης να βγάλουμε ένα ψήφισμα και να ζητήσουμε τη μετατροπή σε αορίστου χρόνου τη σύμβαση των 8 μήνων στην περιφέρεια Μελοποννήσου. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τέσσερις λέξεις. Για ποιο λόγο πρέπει να ενισχύσουμε την άποψη αυτή. Η πρώτη λέξη είναι οι ανάγκες. Όπως καλά είπε η κυρία Νικολάκου, οι ανάγκες στην περιφέρεια Μελοποννήσου είναι τεράστιες. Εγώ που ζω στην περιφέρεια της Αρκαδίας και είμαι υπεύθυνος για την ενότητα αυτή, οι ανάγκες είναι τεράστιες. Έχουμε αποδεκατιστεί από πλευράς προσωπικού και ευτυχώς που υπάρχουν τα οκτάμινα και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να λύσουμε διάφορα προβλήματα, έστω και με ημίμετρα. Γιατί όπως γνωρίζουμε, τα παιδιά αυτά δεν έχουν το δικαίωμα της υπογραφής, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά προβλήματα να διεκπεραιώσουμε καταστάσεις. Πρώτη λοιπόν λέξη είναι η ανάγκη που έχει η περιφέρεια Πελοποννήσου για προσωπικό. Η δεύτερη λέξη είναι η εμπειρία. Τα παιδιά αυτά μέσα από το χρόνο πλέον που είναι μαζί μας, περίπου ένα χρόνο κοντεύουν, έχουν χτίσει αρκετή εμπειρία και νομίζω ότι αυτό είναι ένα εφόδιο το οποίο χρησιμεύει για να λύνουμε τα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν και αυτό να το εκμεταλλευτούμε. Πρώτον λοιπόν η ανάγκη της περιφέρειας. Δεύτερον η εμπειρία των παιδιών αυτών. Τρίτον η ανεργία. Η ανεργία που μας στήσει στους νέους και όπως καλά είπε και η κυρία Καραγιάννη προηγουμένως, τα παιδιά αυτά είναι παιδιά με εφόδια, έχουν τα πτυχιακά, με ξένες γλώσσες. Και είναι κρίμα λοιπόν να έχουμε μια τόσο τεράστια ανεργία και στην άλλη μεριά να έχουμε απ' έξω παιδιά άνεργα, τα οποία να έχουν αυτές τις εμπειρίες, αυτές τις γνώσεις. Άρα λοιπόν πρέπει, η τρίτη λέξη είναι η λέξη ανεργία. Η τέταρτη λέξη που για μένα είναι σημαντική, ότι τα παιδιά αυτά δεν προσλήφθηκαν με κάποιο ρουσφέτη. Πέρασαν μέσα από κάποια διαδικασία του ΑΕΔ με κριτήρια και επικράτησαν κάποιον άλλον που δεν είχαν τα περισσότερα αυτά. Άρα λοιπόν δεν μπήκαν ρουσφετολογικά στην περιφέρεια Μελοποννήσου. Μπήκαν γιατί το άξιζαν και επικράτησαν κάποιον άλλον σε υποψήφιο του. Δεν κάνουμε λοιπόν μια ρουσφετολογική πρόταση. Αυτές λοιπόν οι τέσσερες λέξεις είναι που θέλω να πω να ενισχύσουμε την πρότασή μας και ομόφωνα να ζητήσουμε όλοι τα παιδιά αυτά να συνεχίσουν να προσφέρουν το έργο στην περιφέρεια Μελοποννήσου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.